Η απάντηση είναι αλλού με τρίβεις γούμενε και αλλού έχω τον πόνο. Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς συνεχίζει τον ολισθηρό κατήφορο που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να είναι ένα κόμμα που δεν θέλει επί της ουσίας να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον. Και άκουσα και τη συζήτηση πριν όσο περίμενα. Ξέρετε, δεν είναι μόνο τα 256 εκατομμύρια που θα λείψουν από τις κοινωνικές δράσεις που απευθύνονται στον ελληνικό λαό. Είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο πρόσθετα από το χάρισμα που έχει κάνει στις τηλεοπτικές συχνότητες, στους ίδιους καναλάρχες. Επομένως, ας αφήσουν τώρα τον κύριο Κρέτσο. Μια χαρά έχει κάνει τη δουλειά του κύριος Κρέτσος. Ως Γενικός Γραμματέας έκανε ένα, και με τις υπηρεσίες του, ένα διαφανέστατο διαγωνισμό, ο οποίος από πληροφορίες ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, και ας συμβάλλει στο θεσμικό ρόλο που έχει ως αξιωματική αντιπολίτευση όσο το συντομότερο γίνεται, την Πέμπτη δηλαδή, για να συγκροτηθεί το ΕΣΟΡΟΥ και να πάμε με ένα άλλο σκηνικό για τα τηλεοπτικά κανάλια, για το τηλεοπτικό τοπίο της χώρας. Κύριε Υπουργέ, φαίνεται ότι επιμένετε, σε όλους τους τόνους λέτε ότι η κυβέρνηση έχει έτσι κι αλλιώς την νομοθετική πρωτοβουλία για την επόμενη μέρα. Δεν επιμένουμε, εμείς το Σύνταγμα επιμένει. Σύμφωνοι, και λέτε λοιπόν ότι δεν θα επιτρέψετε να λειτουργήσει αν δεν υπάρξουν αδειοδοτήσεις, αν δεν αλλάξει αν δεν αλλάξουν όλες οι παράμετροι που αφορούν το διαγωνισμό και καταλήξετε τελικά με το ΕΣΟΡΟΥ. Μέχρι τότε όμως βάζετε μπροστά τη διαδικασία της ενοικίασης για εκείνο το χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Το πήρατε πίσω. Τώρα στην κουβέντα που βγάλαμε, λέω ότι το πήρατε πίσω αυτό το πράγμα. Εμείς ως ένδειξη καλής θέλησης σταματήσαμε όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα για να διευκολύνουμε την συνταγματική επιταγή της συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Αν δεν. Και δεν είναι και η πρώτη φορά. Εδώ και 1,5 χρόνο περίπου προσπαθούμε να συγκροτηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και η Νέα Δημοκρατία με διάφορα προσχήματα και με άλλες δεσμεύσεις κάθε φορά ακυρώνει την νόμιμη συγκρότηση του ΕΣΟΡΟΥ. Την πρώτη φορά ήθελε να εκλέξει πρόεδρο, μετά ήθελε να παραιτηθεί η κυβέρνηση, μετά ήθελε να παραιτηθεί ο Νίκος ο Παπάς, μετά ήθελε να πάμε σε εκλογές. Σήμερα θέλει να ακυρωθεί ο νόμος. Δεν θα ακυρωθεί ο νόμος. Ο νόμος θα αλλάξει στα σημεία που το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφασίσει, όταν έχουμε την απόφαση και διαβάσουμε το σκεπτικό της, και μέχρι τότε, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να υπάρχει προσωρινή αδειότητης. Αν δεν υπάρχει, τι πρέπει να γίνει? Ποιος θα δώσει αυτές τις βεβαιώσεις προσωρινής λειτουργίας? Με συγχωρείτε. Μέχρι τώρα ποιος έδινε? Μέχρι να βγούμε εμείς κυβέρνηση, ποιος έδινε? Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει, ο Υπουργός ή το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης? Να το ξαναρωτήσω. Ωραία, το έδινε η κυβέρνηση. Και λέμε ότι αυτό δεν ήταν συνταγματικό, έπρεπε να λυθεί, έπρεπε το ΕΣΟΡΟΥ να το έχει κάνει χρόνια τώρα κλπ. Δεν το έκανε. Λύνεται ο Υπουργός με μία υπογραφή. Με μία υπογραφή του, χωρίς τίμημα. Ναι. Να τα λέμε. Άρα με μία παράξενη, έτσι αν θέλετε, σχέση, ο εκάστοτε Υπουργός απευθυνόταν στους καναλάρχες, τους έλεγε καλή χρονιά, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος, και πάρτε και μία προσωρινή αδειοδότηση, και το έκανε μάλλον για την καλή χρονιά, λέτε εσείς. Μάλλον δεν συνέβαινε αυτό. Αλλά λέω εγώ το εξής, αν δεν υπάρχει προσωρινή αδειοδότηση, τι πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον νόμο που έχει ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία? Οφείλει λοιπόν, για να πούμε και στους πολίτες τι πρέπει να γίνει και τι έπρεπε να γίνει, η DGA, που ανήκει στους 6 καναλάρχες, να κάνει αυτό που έκανε στην ΕΡΤ. Να ρίξει μαύρο γιατί δεν έχουν έστω και προσωρινή αδειοδότηση. Η DGA, ούτε η κυβέρνηση ούτε κανένας άλλος. Λοιπόν, επομένως, είναι κάτι που φαντάζομαι δεν το συμμερίζεστε. Δεν λέτε ότι πρέπει? Προφανώς να... όχι. Έτσι, ναι. Ναι, αυτό που λέμε όμως είναι ότι πρέπει να υπάρχουν αδειοδοτήσεις. Και πρέπει οι αδειοδοτήσεις που θα υπάρχουν να προκύψουν από μια κανονική διαγωνιστική διαδικασία. Εμείς, λόγω της έκτακτης ανάγκης να μην συμβάλλει η αξιωματική αντιπολίτευση στη συγκρότηση του ΕΣΟΡΟΥ, κάναμε αυτή τη διαδικασία. Προχωρήσαμε δηλαδή στον διαγωνισμό. Ακυρώθηκε από πληροφορίες που υπάρχουν
από το Συμβούλιο της Επικρατείας και πρέπει επιτέλους και η αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί όπως είδατε όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης συμβάλλουν στη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και έχουν βάλει όλοι νερό στο κρασί τους για να γίνει αυτό. Αυτό γίνεται όποτε χρειάζεται να έχουμε πολιτικές συγκλήσεις και συνενέσεις. Όσο όμως νερό, συγγνώμη για να καταλάβω το εξής. Ναι. Ο κ. Φάμελος παρουσιάστηκε συνενετικός και φαίνεται και οι προτάσεις εκεί, εφόσον έκανε ανταπόκριση, είναι σε μια κατεύθυνση συνένεσης. Πόσο συνενετική είναι η εκτίμηση, την οποία διατυπώνεται ότι για να συνενέσει η Νέα Δημοκρατία πρέπει να συνεδριάσει με την Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών για να πάρει, ας πούμε, γραμμή τι θα κάνει. Πόσο αυτό συνεισφέρει σε αυτό, μια... Αυτό ναι. Έχει δείξει η Νέα Δημοκρατία μέχρι τώρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει μετεξελιχθεί από το, από το θεσμό που υπηρετεί, δηλαδή την αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας, με τη δική της πολιτική πρόταση, τα στελέχη της και την κριτική που πρέπει να ασκήσει την κυβέρνηση και να την ελέγχει, έχει μετατραπεί σε γραφείο τύπου των υπαρχόντων καναλαρχών και καναλιών. Δεν είναι αυτό θεσμική λειτουργία. Η Νέα Δημοκρατία στοχεύει με αυτή τη στάση που κρατά να μην γίνει ποτέ διαγωνισμός. Ποτέ διαγωνισμός. Αν δείτε και το νόμο που προτείνει, δύο σημεία αλλάζει σε σχέση με αυτό που προτείνουμε εμείς. Το ένα είναι να μην γίνει πλειοδοτικός διαγωνισμός, άρα το τίμημα των όποιων καναλαρχών να είναι πολύ χαμηλότερο, και το δεύτερο να καταργηθεί ο ελάχιστος αριθμός εργαζομένων. Πού είναι τα δάκρυα για τους εργαζόμενους? Καλά, δεν λέει να καταργηθεί, δεν το βάζει ως θέμα και ο κ. Τζαβάρας εδώ είπε θα το συζητήσει. Όχι, να διαβάσετε το νομοσχέδιο. Λέει να καταργηθεί το... Δεν το αναφέρει καθόλου. Δεν το αναφέρει. Άρα το έχει καταργημένο. Ναι. Βέβαια. Λέει ότι θα μπει ως θέμα συζήτησης. Πού, στα εσωκομματικά όργανα της Νέας Δημοκρατίας, με τους ιδιοκτήτες καναλιών, με την κυβέρνηση και στο ΕΣΟΡΟΥ. Μα εδώ μας προτείνει ένα... Συγγνώμη. Μας προτείνει ένα συγκεκριμένο νόμο και λέει θα αποσύρεται το νόμο Παπά, αυτός είναι ο όρος που μέχρι χθες έβαζε, για να ψηφίσουμε ένα άλλο νομοσχέδιο και η πρότασή μου είναι αυτή. Στην πρότασή της δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός εργαζομένων. Και είναι από τα σημεία που τόσο η Ένωση Ιδιωτών Τηλεοπτικών Σταθμών, όσο και η Νέα Δημοκρατία, όταν ψηφίστηκε ο νόμος, μας έκανε κριτική γιατί υπάρχει ελάχιστος αριθμός εργαζομένων. Άρα, κύριε Σπίριτζη. Άρα, σύμφωνα με αυτά που έλεγε στο πρόσφατο παρελθόν, θα έπρεπε να έρθει και να πει εμείς θα διαφυλάξουμε τις θέσεις εργασίας, μεγαλώνουμε τον αριθμό εργαζομένων και όχι τον καταργούμε, όπως προτείνει. Θα υπάρξει λοιπόν ένας ενδιάμεσος νόμος, αυτός ο νόμος γέφυρα, όπως τον έχετε ονομάσει, θα τον φέρετε τελικά για να ρυθμίσει τέτοιου είδους θέματα? Θα δηλαδή, τίθενται ερωτήματα. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι βαίνουν όλα καλώς και συγκροτείται το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Εξαρτάται πόσο γρήγορα θα συγκροτηθεί. Το τίμημα, αυτό που σας είπα, βεβαιώσεις προσωρινής λειτουργίας, από ποιους θα δοθούν και πώς θα δοθούν. Τι θα γίνει με τους δύο υπερθεματιστές, οι οποίοι έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους, που δεν ήταν μέχρι τώρα και δεν είχαν κανάλια. Αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν αύριο ένα κανάλι. Εξαρτάται πότε θα συγκροτηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, πόσο γρήγορα μπορούν να υλοποιηθούν οι διαδικασίες που ο νόμος ορίζει, πόσο γρήγορα θα έχουμε καθαρογραμμένη την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ξέρετε, αυτή είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Δεν είναι και τόσο χρονοβόρα, εξαρτάται. Έγινε σε ένα βάθος χρόνου τουλάχιστον 6 μηνών. Ναι, ναι. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι τα βρίσκεται στη σύνθεση του. Πολλές χρονοβόρες διαδικασίες, όταν υπάρχει θέληση και πολιτική βούληση, συμπτύσσονται. Μάλιστα. Και αυτό το έχουμε δει σε πλήθος. Να πάμε λίγο και στα ραδιόφωνα. Α, βέβαια. Να πάμε λίγο στα ραδιόφωνα για να δούμε. Έχεις κάτι άλλο? Ναι, ήθελα κάτι. Θα πάμε και στα ραδιόφωνα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και με τις επόμενες αδειές. Αλλά ήθελα μια γενικότερη τοποθέτησή σας σε σχέση με αυτές τις ανεξάρτητες αρχές. Υπέροχες. Διότι τελικά αναδεικνύεται και ένα άλλο ζήτημα και ένα άλλο πρόβλημα, κύριε Σπίτση. Ότι ο νομοθέτης είπε ότι θα φτιάξω αυτές τις ανεξάρτητες αρχές να είναι ανεξάρτητες, να μην έχουμε λοιπόν την παρέμβαση της όποιας κυβέρνησης. Τι γίνεται στην περίπτωση λοιπόν όπως τώρα που φτάνουμε σε ένα αδιέξοδο? Δεν έχει προβλεφθεί. Βεβαίως. Και τελικά μήπως τελικά όλο αυτό το πράγμα είναι στα χέρια της εκάστοτε αντιπολίτευσης να κάνει πολιτική για άλλους λόγους και να εκβιάζει την οποιαδήποτε κυβέρνηση? Και αυτές οι ανεξάρτητες να πούμε βεβαίως ότι αυτές οι ανεξάρτητες αρχές διορίζονται, δεν εκλέγονται. Βεβαίως. Έχω πολλές φορές τοποθετηθεί για τις ανεξάρτητες αρχές και κυρίως για τις ρυθμιστικές αρχές, για να μην τα μπερδεύουμε. Υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές που προβλέπονται στο Σύνταγμα, είναι 5, και υπάρχουν δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, ρυθμιστικές αρχές που
φιλοδοξούν να γίνουν ανεξάρτητες. Φιλοδοξούν. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει από τη λειτουργία τους όλα αυτά τα χρόνια και από τον τρόπο που είχαν συγκροτηθεί πολλές από τις ανεξάρτητες παύλα αριθμιστικές αρχές είναι ότι είναι πιο εξαρτημένες από την εξάρτηση. Άρα, παίρνουμε κάποιες αρμοδιότητες από τις κρατικές υπηρεσίες για να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, η αμεροληψία, το δίκαιο του ανταγωνισμού και όλα τα υπόλοιπα και βλέπουμε ότι όλα αυτά στρεβλώνονται. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες που έγινε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ που χάρισαν επί της ουσίας τις τηλεοπτικές, το σύνολο των τηλεοπτικών αδειών έναντι 18 εκατομμυρίων ευρώ. Αν κάνουμε μία αναγωγή του ποσού που δόθηκε για τις συχνότητες στην κινητή τηλεφωνία που είναι το 1 τρίτο σε σχέση με τις τηλεοπτικές συχνότητες θα έπρεπε να πάρουν αναλογικά 1.200.000.000. Δεν είναι λοιπόν μόνο τα 256 εκατομμύρια των τηλεοπτικών αδειών. Είναι, έχει, είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Πάμε λίγο στα ραδιόφωνα να δούμε πολλά, τι αυτά που έχει χαρίσει η Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνα. Πάρα πολλά. Πάμε στα ραδιόφωνα τώρα. Τι γίνεται πάμε. Τα ραδιόφωνα, στα ραδιόφωνα έχουμε ένα πιο σύνθετο τοπίο σε σχέση με τις τηλεοράσεις. Έχουμε χιλιάδες σταθμούς στη χώρα. Έχουμε σταθμούς που δεν είναι ούτε προσωρινά διοδοτημένοι. Έχουμε παρεμβολές από μη προσωρινά διοδοτημένους σταθμούς ή από άλλους που λειτουργούν σε κρίσιμες εγκαταστάσεις της χώρας. Έχουμε την αθλειότητα του δάσους κεραιών ανεξέλεγκτα στις κορυφογραμμές. Έχουμε πάρα πολλά. Και αυτό που προσπαθούμε μετά τις τηλεοράσεις και τις τηλεοπτικές άδειες ή παράλληλα είναι να βάλουμε μια τάξη και σε αυτό το χώρο. Έχουμε δώσει τον χάρτη συχνοτητών ραδιοφώνου προς διαβούλευση στις δύο ενώσεις ραδιοφωνικών σταθμών που υπάρχουν και πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου ή αρχές του επόμενου θα υπάρχει νομοθετική πρωτοβουλία αφού έχουμε προχωρήσει. Μάλιστα. Στη άρα δεν έχουμε κάτι διαβούλευση εξέλιξη. Πέστε μου κάτι. Το μεταφορών έφυγε από τον τίτλο. Από ό,τι είδα. Πού τα είδατε αυτά, ούτε εμείς δεν τα έχουμε δει. Είδατε, ναι. Άμα τα μαθαίνετε από εμάς δεν είναι ωραίο πράγμα. Λοιπόν, πήγε λοιπόν, δεν το ξέρετε αυτό. Είναι ένα το πράγμα. Διάβασα, το διάβασα. Απλώς το διαβάσετε όπως. Το διάβασα. Είναι μια σκέψη η οποία εκτιμάται ότι είναι σε μια σωστή κατεύθυνση. Εάν τελικά πάει, επιβεβαιωθεί αυτό το πράγμα, αυτή η πληροφορία. Ότι το ΣΤΕ πήγανε, είπανε τα Υπουργεία, έφτιαξε το πλαίσιο δηλαδή, ώστε όταν χρειαστεί να γίνει ένα σχηματισμό, λέει η κυβέρνηση. Το μεταφορών φεύγει. Κύριε και πάει Ρέτη, στο ναυτιλία. Θα ήθελα ναι. Να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι σε αυτά τα θέματα. Η αρμοδιότητα για το ποιος θα είναι στη κυβέρνηση. Για το πώς θα συγκροτηθεί και θα έχουμε μία σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου και μία δομή της κυβέρνησης και των Υπουργείων. Ανήκει στον Πρωθυπουργό και μόνο. Σύμφωνο. Και, για το ποιος, ναι. Εγώ ρώτησα ναι. Αν είναι σωστή σαν κίνηση. Αν εκτιμάτε ότι θα βοηθήσει στους τομείς που είναι ανοιχτά, έχουν τεράστια ανοιχτά θέματα, θα τα πούμε κιόλας. Ναι. Να μεταφερθεί το μεταφορών και να πάει στο ναυτιλία. Ναι. Σαν ήμουν, εικόνα, συμμερίζεστε ότι πρέπει πω, να γίνει. Θα σας πω. Θεωρώ ότι σε όλο τον κόσμο η εμπειρία που έχουμε είναι ότι η λειτουργία των μεταφορών είναι σε ένα Υπουργείο. Όταν θέλουμε να έχουμε συνδυασμένες μεταφορές, είναι μαζί και η ναυτιλία και οι σιδηροδρομικές μεταφορές και η ακτοπλοεία και οι επιβατικές μεταφορές είναι και ρυθμίζονται και νομοθετούνται σε αρμοδιότητα ενός Υπουργείου. Αυτό όμως, επαναλαμβάνω και πάλι, είναι μια αρμοδιότητα που έχει ο Πρωθυπουργός και εκτιμά εκείνος πώς θα λειτουργήσει καλύτερα το κυβερνητικό σχήμα. Εκτιμάτε ότι χρειάζεται ένας ανασχηματισμός στην παρούσα φάση? Εκτιμώ ότι όποτε γίνει ένας σχηματισμός πρέπει να είναι ένας δομικός ανασχηματισμός που θα ανακατέψει την τράπουλα, δηλαδή τη δομή της κυβέρνησης, προκειμένου να πάμε σε αυτό που έχει ανάγκη η χώρα σήμερα, γιατί σε αυτή τη φάση είμαστε,
στη μετάβαση από τις εποχές της ύφεσης στις εποχές της ανάπτυξης. Και, και αυτό θέλει μια άλλη δομή, θέλει τελείως διαφορετική προσέγγιση, κατά τη γνώμη μου, στο πού επικεντρώνονται τα Υπουργεία και, σε, και οι Υπουργοί και τα πολιτική. Να πάμε σε αστικές κοινωνίες της χώρας. Για τον ΟΑΣΤ κιόλας. Να δούμε λίγο την κατάσταση στον ΟΑΣΤ. Στον ΟΑΣΤ. Χαμογελάτε, γιατί... αλλά δεν ξέρω, είναι πίκρας χαμόγελο, τι συμβαίνει. Ξέρετε, πού όση ώρα μιλάμε. Όχι και πίκρας. Όση ώρα μιλάμε, έρχονται συνεχώς μηνύματα. Και ρωτάνε. Για τον ΟΑΣΤ. Ναι, βεβαίως, ρωτήστε. Βεβαίως, αυτό είπε. Να μην έρχονται μηνύματα να ρωτάνε για τον ΟΑΣΤ. Τι θα γίνει. Είναι ένα σκάνδαλο από το 1957. Ένα σκάνδαλο εις βάρος των πολιτών της Θεσσαλονίκης και του δημόσιου συμφέροντος. Πώς να μην ρωτάνε. Είναι ένας ιδιωτικός φορέας ακαθορίστου νομικής μορφής, καθόριστης. Ένας φορέας που παίρνει εκατοντάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο επιδότηση. Ένας φορέας που έχει διασφαλισμένο το κέρδος των μετόχων του. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον πλανήτη αυτό που γίνεται με τον ΟΑΣΤ. Και ένας φορέας που ταλαιπωρεί με κακό ποιοτικό συγκοινωνιακό έργο τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Και γιατί λοιπόν βγαίνουν και λένε ότι το Υπουργείο δεν δίνει τα λεφτά να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Γιατί αυτό βγαίνει προς τα έξω στον κόσμο. Εντάξει, για όνομα του. Εδώ δώσαμε προκαταβολικά τους δύο μήνες σε μια προσπάθεια να πληρωθούν τα δεδουλευμένα των εργαζομένων, όχι ο ΟΑΣΤ. Αυτά είναι τα λεφτά της επιδότησης. Ναι, προκαταβολικά. Μάλιστα. Προκαταβολικά. Υπάρχουν ανοιχτά θέματα από διεκδικήσεις που έχει ο ΟΑΣΤ από το ελληνικό δημόσιο, που είναι σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως υπάρχει και ανοιχτό θέμα σε σχέση με τις αστικές κοινωνίες της Θεσσαλονίκης, του Μητροπολιτικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης, στο σύνολό τους. Αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση και ο λαός της Θεσσαλονίκης και η κυβέρνηση, όπως γινόταν τα τελευταία 70 χρόνια, να είναι όμοιρος μιας χούφτας ανθρώπων που εκπροσωπούν τα συμφέροντά τους. Μάλιστα. Μια κουβέντα, γιατί θα κλείσουμε, για τους αυτοκινητόδρομους. Βρισκόμαστε σε καλή κατεύθυνση μέχρι το Μάρτιο, όπως λέγατε, θα έχουν ολοκληρωθεί κλπ. Μέσα στο μήνα ολοκληρώνεται ο ένας αυτοκινητόδρομος, ο Μωρέας, Αθήνα, Τρίπολη, Σπάρτη και Καλαμάτα. Στο σύνολό του είναι η σύμβαση που αναθεωρήθηκε από τη δική μας κυβέρνηση. Μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν δοθεί στους πολίτες για χρήση μεγάλα τμήματα των υπόλοιπων αυτοκινητοδρόμων. Το Μάρτιο του 2017 θα έχουμε λειτουργική ολοκλήρωση και των 5 αυτοκινητοδρόμων. Και αυτό είναι ένα εθνικό στοίχημα. Πιστεύω ότι εκεί έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και έχει αποδώσει όλοι οι συντελεστές των έργων. Και μετά θα πάμε στη φάση λειτουργίας, που έχουμε πάλι πολύ μεγάλη συνεργασία. Ναι. Για τη λειτουργία... Με τα διόδια τι θα γίνει. Αυτό λέω. Α, για τη λειτουργία και τη συντήρηση των αυτοκινητοδρόμων, αλλά και τα διόδια. Αυτό, ξέρετε, όταν έχεις συγκεκριμένες συμβάσεις, δεν είναι μια διαδικασία εύκολη. Ούτε μπορούμε να βάλουμε σε αβεβαιότητα τις τράπεζες που έχουμε χρηματοδοτήσει αυτά τα έργα. Μάλιστα. Πρέπει όποιες αλλαγές γίνουν να γίνουν με σκληρές διαπραγματεύσεις όπως έγιναν μέχρι σήμερα. Έχουν προβλεφθεί ήδη από τις συμφωνίες που έχουμε κάνει ειδικά μέτρα για ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες, για τους ανθρώπους που είναι μόνιμοι κάτοικοι στο όριο των δήμων ή σε γειτονικούς δήμους όπου υπάρχει πρόβλημα. Και η θέλησή μας και αυτό που θα παλέψουμε είναι να υπάρχει μια άλλη λογική για να διασφαλιστούν και οι επενδύσεις όσων συμμετείχαν, αλλά να μπορεί και ο πολίτης να χρησιμοποιεί τους αυτοκινητόδρομους με μικρότερο κόστος. Κύριε Σπύρτση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα μας. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.